Γεια σας. Παρασκευή σήμερα και η εκπομπή Αηφορία είναι εδώ. Θέματα της σημερινής εκπομπής είναι τα νέα έκτακτα μέτρα, τα οικονομικά και η συνέπειση στην αγορά στους επαγγελματίες και στους αγρότες. Πρέπει να κάνουμε ένα σχολιασμό. Και στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος θα μιλήσουμε για βιολογική γεωργία ουσιαστικώς. Πώς μπορούμε να καλλιεργήσουμε και με τι τρόπους να παράγουμε λίπασμα από μόνοι μας ή πώς να προστατέψουμε τα φυτά από ασθένειες με τη χρησιμοποίηση εντόμων. Έχω την εντύπωση ότι τα λόγια πρέπει να τα πούμε οπωσδήποτε για τα νέα μέτρα που μόλις χθε ψηφίστηκαν. Επιβάρυναν τρομερά τις παραγωγικές τάξεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, τους συνταξιούχους και το εργατικό δυναμικό. Η εκπομπή έτσι και αλλιώ εκφράζει τις ανησυχίες εκτός των άλλων και των παραγωγικών τάξεων και αναφορά στο θέμα είναι στην κυριολεξία υποχρεωτική. Τα μέτρα γίνονται βρόχος που απειλούν να αποτελέσουν την πλειοψηφία των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του γεωργικού και του επαγγελματικού τομέα, γιατί τις βρίσκουν απαξιωμένες Βρίσκουν τι επιχειρήσει αποξιωμένε και αδύναμες μετά από το πέρασμα των τελευταίων 30 χρόνων, που ήταν το 1981 ω γνωστόν η πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ΕΟΚ όπω λεγόταν τότε. Γιατί με τα μέτρα αυτά αφαιρείται ένα τεράστιο ποσό από την αγορά και ιδιαίτερα από την κατανάλωση, για να, φύγε, για να αποπληρωθεί το χρέο που υπάρχει από το κράτο. Οι αυξήσει στο ΦΠΑ, ύψους 20%, η πρώτη και η δεύτερη που θα έρθει από την 1η του Ιούλη, και των καυσίμων, τα οποία σχεδόν διπλασιάστηκαν, πολλαπλασιάζουν τι δαπάνες λειτουργία των επιχειρήσεων και από την άλλη μεριά ανεβάζουν τρομερά το κόστος παραγωγής οποιοδήποτε προϊόντος, είτε του πρωτογενού είτε του δευτερογενού τομέα. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτές, αυτές, οι αυξήσεις, ακολουθούν αυξήσεις στις 10, στις μεταφορές, αυξήθηκαν οι ασφαλιστικέ εισφορέ των επαγγελματιών με ένα κόλπο υποχρεωτική ένταξη σε άλλη ασφαλιστική κλάση πήρε περίπου ένα 10% από πάνω. Όλα αυτά επιβαρύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και αντιλαμβάνεστε σε ποια κατάσταση μπορεί να τις φέρουν. Τα μέτρα τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος, γρήγορα γρήγορα να τα πούμε. Κόβονται, περικόπτονται μισθοί και συντάξεις. Μειώνεται το, το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων στο ύψος 20%. Καταργούνται τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων. Ε, καταργείται το επίδομα αδείας. Εκτός από αυτούς που έχουν κάτω από 2.500, που δίνεται ένα χαρτζιλίκι, που συνολικά φτάνει στα 1.000 ευρώ. Και έτσι βλέπουμε, για παράδειγμα, στους εκπαιδευτικού να τους κατεβαίνει το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν μέσα στο χρόνο 2.200 για αυτούς που είναι δημόσιοι πάλι με 15 χρόνια υπηρεσία 2.230, για τους εφοριακού 3.5 περίπου χιλιάρικα. Αντιλαμβάνεστε τι ποσά αφαιρούνται από την αγορά και τι είναι αναγκασμένος ο κόσμος να περικόψει στις αγορές του, που αυτό σημαίνει μείωση τζίρου. Και εκείνο το οποίο σκοτώνει στην κυριολεξία είναι η ασφάλεια που δημιουργούν κάποια άλλα μέτρα, γιατί καταστρέφει την ψυχολογία της αγοράς. Και ξέρουμε όλοι ότι ο άλλος αγοράζει όταν αισθάνεται ότι δεν πιέζεται από κάτι, αλλιώς αναγκάζεται να περικόπτει τα πάντα, ακόμα και αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσει, λέει άσε, άστο να περιμένει γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Ανασφάλεια οπωσδήποτε δημιουργεί η αναμόρφωση της εργατικής νομοθεσίας και των αποζημιώσεων, το όριο των απολύσεων, οι νέες κατώτατες αποδοχές για νέους και το επίδομα ανεργίας, η ευελιξία στην αγορά, στι εργασίε, που σημαίνει αντί να δουλεύει 8 ώρε, μπορεί να δουλεύει 4 και άμα θε, κάνει κι αλλιώ. Και η μείωση του κόστου των υπεροριών. Έτσι εξαφανίζουν μάλλον κάθε ελπίδα για τι επιχειρήσει, γιατί οι θυσίε οι οποίε υποχρεώνεται να κάνει ο κόσμο δεν δίνουν συγχρόνω κάποιο άλλο φω στο τούνελ τη ανάπτυξη που δεν φαίνεται πουθενά καμία ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής κανένα πρόγραμμα δεν έχει εμφανιστεί για δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων ή ενίσχυση αυτών που υπάρχουν. Ε, κανένα πρόγραμμα για καινούργιες καλλιέργειες, καινούργιες εκτροφές, ενισχύσεις που θα μπορέσουν να δώσουν μια ανάσα στις επιχειρήσεις. Και βλέπουμε τα διάφορα όργανα, όπως είναι η ΓΕΣΕΒΕ για τους επαγγελματίες να εκφράζει φόβους για τον τουρισμό, Βλέπουμε τους Βιτζινοπόλες να ξεσηκώνονται και να μιλούν ότι έπεσε ο τζίρος στη διάθεση των καυσίμων στο 30-40% και αυτό σημαίνει ότι κάποια πρατήρια πρέπει να κλείσουν. Η Εθνική Συνομοσπονδία του Ελληνικού Εμπορίου μιλά για 65.000 επιχειρήσεις που βρίσκονται στην κυριολεξία στο κόκκινο και έχουμε δει τα δάνεια τα οποία δεν αποπληρώνονται από 11,5 δισεκατομμύρια το 2000 6 δισεκατομμύρια να πηγαίνουν στα 17 δισεκατομμύρια και ο, ο, πρόεδρος της ΕΣΕ λέει ότι θα πρέπει να υπάρξουν πάγωμα στις τιμές ή ακόμα σε πολλές περιπτώσεις και μειώσεις τιμών αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να προηγηθεί μείωση ενοικίων δημοτικών τελών των δέκο, των λογαριασμών των δέκο και να παταχθεί το παρεμπόριο. Φυσικά το αντίθετο φαίνεται, αυξήθη για δημοτικά τέλη η ΔΕΚΟ, δεν μιλάω μόνο για την περιοχή μας, μιλάω γενικά όταν διαβάσει κάποιο εφημερίδες ή δείτε τη τηλεόραση, βλέπει ότι θέλουν να καλύψουν και αυτοί κάποιε δαπάνε και έτσι μιλούν για αυξήσει. Το μόνο που είδαμε να είναι ενθουσιασμένο είναι ο ΣΕΒ, η βιομήχανη δηλαδή, γιατί και μάλιστα ήταν ενθουσιασμένοι. Κάποια στιγμή ο κύριος Λοβέρδο μίλησε για έκτακτη εισφορά. Ξεσηκώθηκαν και είπαν: Ε, πού βρίσκεστε. Πριν από κάποιο διάστημα, εμεί ξαναδώσαμε λεφτά. Λέγαν τότε ότι ήταν αθελοντικό για το επίδομα κοινωνική αλληλεγγύης, αν θυμάστε, πριν από τέσσερι μήνε. Και έτσι φτάσαμε εδώ, που όμω δεν μόνο η κακοδιαχείριση των κυβερνήσεων, γιατί Α μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Και σπατάλες υπήρχαν. Και αφαιρέ ποσών υπήρχαν. Και λαδώματα υπήρχαν. Υπήρχε αυτή η κατάσταση. Αλλά την κατάσταση που έφερε τι επιχειρήσει. Μάλλον τι επιχειρήσει που τι έφερε σε κακή κατάσταση. Συνετέλεσαν η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο το, το λέω αυτό το πράγμα. Που και η παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το άνοιγμα των συνόρων, που έφτασε να καταστρέψει στην κυριολεκτία τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Η οικονομία, οι επιχειρήσεις να κλείνουν μία πίσω από την άλλη και να βλέπουμε και τη γεωργία και την τροφία. Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από τότε που ξεσηκώθηκαν οι γεωργοί και την τροφή και κλείναν τους δρόμους. τι ακριβώς συμβαίνει. Μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δούμε τις αιτίες που απαξιώθηκαν οι επιχειρήσεις. Είτε του κοινωνικού τομέα, είτε του επαγγελματικού τομέα. Ειδικό στο γεωργικό τομέα, που είναι και λίγο, ας πούμε, η ειδικότητά μας, μια και ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το τομέα. Έπρεπε ο πληθυσμός ο αγροτικός να μειωθεί από το 37% στο 7%. Κάπου εκεί ήδη έχει φτάσει. Πώς έγινε όμως αυτό. Καταρχάς υπήρχε η βιτρίνα, υπήρχαν οι επιδοτήσεις. Το 1981 θυμάμαι ότι όταν τα ροδάκινα δεν πουλιόταν, οδηγόταν στη χωματερή και παίρνανε επιδοτήσεις. Και τότε έλεγα αυτός ο τρόπος επιδοτήσεων από τότε, ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος γιατί είναι σαν να έχουμε ένα ζωγράφο, ζωγραφίζει ένα πίνακα ωραίο, μας τον φέρνει, το δίνουμε 1000 ευρώ. Τότε δεν ήταν το ευρώ. 1000 ευρώ. Τη δεύτερη φορά ξαναζωγραφίζει ένα δεύτερο πίνακα, το δίνουμε άλλα 1000 ευρώ. Και θα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα φτάσουμε στο σημείο να ζωγραφίσει μόνο για να καταστρέψει. Τότε παρήγαγαν ροδάκινα, τα πηγαίναν στη κομματερή, πέραν λεφτά. Ξαναέβγαζαν ροδάκινα, τα... πέραν ξανά λεφτά. Στο τέλο η ποιότητα του ροδάκινου που έβγαινε, μιλάω για παράδειγμα το ροδάκινο και σε άλλα πράγματα υπήρχε αυτό, η ποιότητα του ροδάκινου ήταν τόσο κακή που όταν χρειάστηκε ροδάκινο για τις ευρωπαϊκές αγορές δεν το έπαιρνε κανένας. Είχαν μάθει να παίρνουν λεφτά και μόνο παραδίδοντας τα προϊόντα τα οποία ήταν για καταστροφή πλέον και όχι για διάθεση στην αγορά. Ήταν πολύ λάθος. Να σας πω ακόμη μια άλλη περίπτωση των επιδοτήσεων γιατί σε κάποιο διάστημα ασχολιόμουν και με τη διάστηση κτηνιατρικών φαρμάκων. Υπάρχει μια ασθένεια στα πρόβατα, τα ξέρουν εκτινοτρόφοι, την οποία λέγεται τρίχα, στην κοινή γλώσσα, είναι σκουλή και μέσα στο έντερο των προβάτων και δίδαν τα χάπια με επιδότηση. Η επιδότηση έβγαινε περίπου τον Ιούνιο. Η εμφάνιση της αρρώχειας κάποιες φορές υπήρχε το Μάρτιο. Και ενώ έπρεπε να δώσουν τα χάπια για να σταματήσει η αρρώστια, περιμένοντας τις 100 ή 200 ευρώ, δεν τα δίναν, περιμέναν να έρθει η επιδότηση, Εντάξει, γινόταν η ζημιά και όταν έβαλαν τα χάπια τον, Ιούνιο που εμφανιζόταν συνήθω στο μέσο της χρονιάς της η έγκριση από το Υπουργείο Γεωργίας τότε, είχε πάθει τη ζημιά γιατί περιμέναν πάνω 200 και χάναν 2 χιλιάρικα. Λάθος ο τρόπος των επιδοτήσεων τότε. Απ' την άλλη μεριά, καταστράφηκε όλο ο, ο ελληνικός αμπελώνας. Όλο η είναι υπερβολή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν πάνω από 70%. Έρχονταν και λέγανε πάρε 100.000 δραχμέ και κατέστρεψε το αμπέλισο για να μην έχουν ουσιαστικώ ανταγωνιστέ στα κρασιά οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και όλοι αυτοί που είναι προ βοράν. Γιατί δεν μπορεί να συγκρίνει με τίποτα το ελληνικό κρασί, το οποίο του βαθμού του παίρνει από τον ήλιο και δεν χρειάζεται να προσθέσει ζάχαρη, ενώ οι Γερμανοί για να βγάλουν κρασί θα πρέπει να προσθέσουν ζάχαρη που χτυπάει και στο κεφάλι. Να προσθέσουν ζάχαρη για να βγάλουν το κρασί του, γιατί οι βαθμοί που παίρνουν είναι 9 και δεν μπορεί να γίνει ενοποίηση. Ενώ τα δικά μα πιάνουν και 13 και 14. Πάντα μπαίνει. Απογόρεψε στο κράτο, το ελληνικό, να δίνει έκτακτε ενισχύσει, γιατί λέει είναι αθέμητο ανταγωνισμό. Του γεωπόνου, αντί να του έχουν στα γραφεία γεωρικών εφαρμογών που ήταν τότε, καταργήθηκαν τα γραφεία γεωρικών εφαρμογών, καθίσαμε στα γραφεία και η μόνη δουλειά που κάναν ήταν να παίρνουν τα χαρτιά και να απαντάνε, πιεζόταν και όλα τα παιδιά, να απαντάνε και να ετοιμάζουν τα χαρτιά για να πάρουν τις επιδοτήσεις. Περισσότερε επιδοτήσει παίρναν από το βαμπάκι, για παράδειγμα, που ήταν μια υδροβόρο καλλιέργεια. Όλοι βαμβάκι. Δεν συνέφερε όμω, φτάσαμε στη Θεσσαλία να πέσει τόσο ο υπόγειο υδάτινο ορίζοντα, έτσι ώστε το κόστο άντληση των νερό να είναι μεγάλο και από την άλλη μεριά φτάσαμε σε κάποιε περιοχέ να βγάλει έτοιο υδροβόρο ορίζοντα, ο οποίο είχε και άλατα μέσα γιατί φτάσαν στο επίπεδο της θάλασσας, προς τη θάλασσα, προ τη Βόλο. Καταστράφηκαν τα κέντρα σποροπαραγωγή. Θυμάμαι ότι υπήρχε για το βαμπάκι στη Σύνδο ένα ωραιότατο ιστιντούτο βαμβακιού. Είχε 50 γεωπόνου συναδέλφου που ασχολούνταν με την έρευνα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των βαμβακιών που σπερνόταν τότε, ήταν από σπόρου που έβγαζε στο εστεντούτο. Αυτή τη στιγμή, εάν υπάρχει, ξέρω ότι τελευταία είχε μόνο ένα γεωπόνο και όλοι οι σπόροι έρχονται από την Αμερική. Βλέπετε κανένα εργοστάσιο λιπασμάτων να υπάρχει. Η ΑΕΒΑΛΕ έκλεισε. Γεγονό ότι ενοχλούσε γιατί ήταν παλιά τεχνολογία, αλλά κλείσαν και όλα τα άλλα τα εργοστάσια. Και κάποια στιγμή είδαμε τα λιπάσματα να μένουν αδιάθετα γιατί η τιμή είχε πολλαπλασιαστεί. Φέτο, λίγο προσπαθήσαν να κατεβάσουν την τιμή γιατί τελικά οι αγρότε δεν έχναν λιπάσματα στα στάρια γιατί δεν του συνέφερε. Αλλά το θέμα είναι ότι τα εργοστάσια που έβγαζαν λίπασμα ουσιαστικά στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια και γίνεται εισαγωγή απ' έξω. Υπάρχουν ενώσει γεωργικών συνεταιρισμών. Έχουν φύγει και αυτέ και είχαν το ρόλο του. Κάναν συγκέντρωση αγροτικών προϊόντων. Μπορούσαν να είναι στη ζυγαριά για εμπόρους οι οποίοι ήθελαν να εκπαιδευτούν τους αγρότες και φτάσαμε οι τιμές των σταριών και των άλλων προϊόντων και εκεί που είναι 20 λεπτά το κιλό να καταβαίνουν στα 10 που ούτε καν το κοστολόγιο βγαίνει και κάποια όταν δεν βρίσκουν κάπου αλλού να έρχονται πάλι στον αγρότη αλλά αυτό το παιχνίδι δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια γιατί εξαντλείται την περίοδο κατά την οποία πέφτει πάρα πολύ η τιμή και στο καλαμπόκι έγινε αυτό και σε άλλα πράγματα γιατί δεν υπήρχε ο ρυθμιστής για τις τιμές. Απογορεύονται να γίνεται παρέμβαση από το κράτος. Δεν είδαμε καινούργια προγράμματα. Να βρει, βγει το κράτος να πει ότι ξέρετε αυτή η περιοχή κάνει αυτό το πράγμα. Η άλλη περιοχή κάνει γι' αυτό. Ενισχύουμε αυτά τα προϊόντα γιατί μόνο έτσι μπορεί να πάει η γεωργία μπροστά. Κάποιες πρωτοβουλίες υπήρχαν από τις νομαρχίες, αλλά από μόνοι ούτε τα μέσα είχαν τα επιστημονικά ούτε και το χρήμα για να προωθήσουν τέτοιες πολιτικές. Ήθελε κάποιος να βάλει καινούριο αμπέλι. Απογορεύεται. Και αν πάρεις και βάλεις μόνος σου αμπέλι και συμβεί ένας παγετός, είσαι εκτός προγράμματος γιατί το έβαλε σαν εμφανίες. Απογορεύεται. Έπρεπε να κάνεις έτηση για κατά τον Φλεβάρη βγαίνει η απόφαση που λέει ότι κάντε αιτήσει για καινούργια μπέλια, να μπει στην ποσόστοση, θα σε εγκρίνουν αν ζητήσει 10 στρέμματα, 2 ή 3, όποιο θα κάνει την αίτηση, και τελικά θε να πα σε αυτό τον τομέα και αυτό δεν επιτρέπεται. Τα εργοστάσια ζαχάριο. Σιγά 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 περιορίστηκαν και λένε ότι θα τα κάνουν για να βγάλουν τα βιοκαύσιμα, αλλά και αυτό δεν φάνηκε που θα στον ορίζοντα. Στο γάλα, ποσόστοση. Τι έγινε. Θε να βάλει αγκελάδε, απογορεύεται πέρα από αυτέ που κάποτε έχουν δηλωθεί και έχουν κατηγορηθεί στα κατάστηκα του Υπουργείου Γεωργία, του Υπουργείου Γεωργική Ανάπτυξη σήμερα. Υπήρχε ένα οργανισμό καπνού. Έκλεισε το Ινστιτούτο το οποίο παρακολουθούσε και βοηθούσε του καπνοπαραγωγού το να βγάζουν ποιότητα καπνού. Ε, έτσι αποξιώθηκε ο γεωργικό τομέα. Κάποια στιγμή άλλαξε και το σύστημα το 2005 και μετά το τρόπο των επιδοτήσεων, εκεί πήγε να φανεί ότι γίνεται και μια προσπάθεια για να βελτιωθεί ο τρόπος καλλιέργειας. Μιλούσαν για σπορά, δηλαδή να ξεκουράζουν τα χωράφια, να μπαίνουν καλλιέργειες τις οποίες μπορεί να συνεχιστεί, χωρίς να δείχνουμε λιπάσματα, να συνεχιστεί άλλη καλλιέργεια που θα έβγαινε πιο δυναμωμένη λόγω της προηγουμένης καλλιέργειας που βοηθάει η μία την άλλη. Αυτή είναι η που λέμε αλλά και αυτό τελικά δεν εφαρμόστηκε, μόνο στα χαρτιά έχει μείνει. Και έτσι τελειώσαμε από τη γεωργία. Βρίσκουμε μια αδύναμη γεωργία που έρχονται και τα υπόλοιπα μέτρα να μας χτυπήσουν στο κεφάλι. Τα προϊόντα δεν γίνονται με ευχαρίστηση από τους κένους. Χθε διάβαζα ότι η Πολωνία λέει δεν θέλει πλέον προϊόντα ελληνικά αγροτικά. Υποβαθμίσχει συγκριτικά με άλλες χώρες που κάνουν εξαγωγές προς τα εκεί. Ένα παράδειγμα. Α από την άλλη μεριά στο θέμα το επαγγελματικό του εμπορίου, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία. Εκεί αθρώε εισαγωγέ. Ποιο μπορεί να ανταγωνιστεί στην παραγωγή προϊόντα όταν ο Έλληνα έχει το βασικό μισθό αυτόν, το πολύ μεγάλο των 500 ευρώ, πόσο ήταν, και από την άλλη μεριά ο Βούλγαρο δουλεύει με 150, και αν πα στο Κινέζο δουλεύει και με 50. Και κάθεται από πάνω ο και του έχει 50 εργάτε με το βούρτολα στο κεφάλι, στην κυριολεκσία. Γιατί, αν κάνει πω σηκώνει το κεφάλι, αρχίζει και φωνάζει ο προϊστάμενο. Είναι παλιά συστήματα αυτά. Δεν μπορεί να τα βγάζει πέρα, γιατί έτσι με αν κατεβαίνει το κόστο, αλλά η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πάει στην άκρη. Είδαμε όλε τι βιομηχανίε και τι βιοτεχνίε τη Βόρεια Ελλάδο. Πάλι είμαι υπερβολικό, αλλά εδώ που τα λέμε τα ποσοστά, τα το στο όλο πάει το 70, 75% των βιομηχανιών και βιοτεχνικών που υπήρχαν στη Βόρεια Ελλάδα και πιο κάτω να πηγαίνουν στις Βαλκανικές χώρες και να μένουν άνεργοι οι εργάτες στην Ελλάδα. Είδαμε μεγάλες πολυεθνικές στο εμπόριο να καλύπτουν όλη την αγορά και λέγαν αφού έρχονται απέξω αυτές οι μεγάλες επιχειρήσεις θα, μειωθεί, θα μειωθούν οι τιμές, θα υπάρχει ανταγωνισμός. Και χθε διάβαζα μια ανακοίνωση του Κέντρου Καταναλωτών από την Αθήνα ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ των πολυεθνικών που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι ακριβότερες κατά 34% από τις τιμές που υπάρχουν στη Γαλλία, στη Γερμανία και σε άλλες χώρες. Και η δικαιολογία αυτών των επιχειρήσεων ότι εμείς έχουμε μεγάλες τιμές γιατί εκεί έχουμε ισχυρότερο ανταγωνισμό που εδώ δεν τον έχουμε. Έχουμε ακούσει για κάποια τραστ και κάποιες άλλες συνεργασίες μεταξύ τους για να μπορούν να κρατώνουν τις τιμές ψηλά. Και έχουμε δει τράπεζες να εξαγοράζονται. Αν θυμάμαι καλά, την Κρητή, η Κρετίντα Αγκρικόλ της Γαλλίας πήρε την εμπορική τράπεζα. Τότε όταν διαμαρτυρόταν έλεγαν ότι τι διαμαρτύρεστε θα δείτε ότι θα πέσουν οι τιμέ τη παροχή υπηρεσιών των τραπεζών. Ποιο το είδε αυτό το πράγμα. Μπήκε και αυτή στο σύστημα. Ο Οργανισμ... ΤΕ, Γερμανό, ένα μέρο στη ΔΕΗ, ναυπηγεία, περάσαν σε άλλα χέρια. Και έτσι και βιομηχανίε και βιοτεχνίε σιγά σιγά αποξιώθηκαν. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν δεν παράγεις κάτι, δεν μπορείς και να ανεβεί. Δεν μπορεί όλοι να είναι υπάλληλοι. Δεν μπορούσε από μόνο του ο τουρισμό να σώσει την κατάσταση. Όταν υπάρχουν προγράμματα στον τουρισμό που έρχονται απ' έξω οι τουρίστε, πηγαίνουν σε ένα έχουν το βραχιολάκι στα χέρια, πέρα από το ξενοδοχείο δεν ψωνίζουν πουθενά, οι άλλε επιχειρήσει από πού θα σταθούν. Και ουσιαστικώ τι έχει γίνει, ένα συνεταιρισμό με λύκου και με πρόβατα. Λύκοι είναι τα μεγάλα κράτη που είχαν οργάνωση, που είχαν λεφτά, που ξέραν τι θα κάνουν, βγάζαν τα προγράμματα στο σύστημα που τους συνέφερε και με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην είναι ανταγωνιστικές δικές μας, πώς μπορεί όταν ο ένας έχει το κεφάλαιο και ο άλλος δεν το έχει, να ανταγωνιστεί η μικρή επιχείρηση με τη μεγαλύτερη, είδαμε τι έγιναν και εδώ που εμφανίστηκαν οι επιχειρήσεις του εμπορίου, με τις μικρές επιχειρήσεις της Ελλάδας. Πήραν κάποια στιγμή κάποια προγράμματα, είδαμε να γεμίζουν μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και αυτά μέσα στο κόλπο ήταν, γιατί ουσιαστικά αυτές οι μικρές επιχειρήσεις που επιδοτήθηκαν και εγκαταστάθηκαν σε όλη την Ελλάδα, μαγαζάκια, 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 άρχισε μία να χτυπάει την άλλη, έκαναν ένα-δύο χρόνια, τέλειωσε το πρόγραμμα, πήραν τα λεφτά, αλλά αυτά τα λεφτά ουσιαστικά τις ασφαλιστικές τους φορά πληρώναν και ο καθένας από αυτούς που άνοιξε μαγαζί ζημιώθηκε πολύ περισσότερα λεφτά που τελικά πήρε επιδότηση. Αλλά συγχρόνω κατέστρεψε τι άλλε μικρέ επιχειρήσει και έτσι αποδυναμωμένε βρέθηκαν οι επιχειρήσει να μην έχουν τη δυνατότητα να παράγουν. Αυτή είναι η κατάσταση τη οικονομία. Να ευχηθούμε εμεί να κάνουμε δώσουμε την ευχή τα μέτρα να δώσουν αποτέλεσμα. Αλλά ο Θεός σας βάλει το χέρι του. Ε, για να πάμε στο δεύτερο μέρος ας κάνουμε το διάλειμμα για να μην το κόβουμε στη μέση και θα έρθουμε να μιλήσουμε μετά για βιολογική γεωργία γιατί πρέπει να κάνουμε κάποια προσπάθεια από μόνοι μας και χωρίς πολύ μεγάλες δαπάνες να βγάζουμε κάποια προϊόντα. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Εδώ είμαστε μετά από το πρώτο διάλειμμα της εκπομπής Αηφορία μιλήσαμε και σχολιάσαμε πριν από λίγο τα οικονομικά μέτρα και να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για τη βιολογική γεωργία. Είναι έντονη η ανησυχία του κόσμου για την ποιότητα των τροφίμων που έρχεται στο πιάτο του. Και πέρα από την ευθύνη που υπάρχει από την πολιτεία να κάνει τον έλεγχό τη με τι υπηρεσίε που έχει, στο χέρι το δικό μα, το δικό σα, βρίσκεται η επιλογή τόσο στην αγορά των τροφίμων όσο και στην καλλιέργεια ενός μικρού ή μεγαλύτερου λαχανόκηπου ή ποροφόρων δέντρων, όταν φυσικά υπάρχει ο χώρος, για να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο αυτό. Σαν καταναλωτές. Τι μπορούμε να κάνουμε. Να μην αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά που είναι έξω από την εποχή τους. Όταν έρχονται όταν βρίσκουμε τέτοια φρούτα και λαχανικά σε εποχές άκερες, καταρχάς είναι πανάκριβο. Και αν αυτό δεν μας ενοχλεί, ποιος μπορεί να ξέρει με ποιο τρόπο καλλιεργήθηκαν. Όταν εμφανίζονται καρπούζια μέσα στο χειμώνα από την Νότια Αφρική ή από τη Βραζιλία ή άλλα φρούτα, δεν είναι μόνο αυτά, δεν μπορεί κανένας να ξέρει κάτω από ποιες συνθήκε καλλιεργήθηκαν. Ε, μπορεί να τα έχουν, ξέρετε, για να έχει μια καλή εμφάνιση πολλές φορές σε ένα φρούτο ή ένα λαχανικό, τα δίνουν συνέχεια ορμόνες. Κάποτε ένα συνάδελφος που εγώ μιλούσα εναντίον των ορμονών, ή μάλλον δεν είχα άποψη τότε, είμαι νεαρός, μου λέει αν βρεθείς σε ένα ποροπολείο και δεις τη μια μεριά ένα σταφύλι το οποίο είναι της κακιάς ώρας, η εμφάνισή του. Και το άλλο είναι με μεγάλες ρόγες, όμορφο κτλ. Σε ποιο θα απλώσει το χέρι σου να πάρει. Η αυθόρμητη απάντηση ήταν ε, αυτό που, είναι, που, φαίνεται πιο όμορφο. Και μου λέει: Και όμω κάνει λάθο. Γιατί αυτό το κοπανίσαν τι ορμόνε με αποτέλεσμα να έχει αυτή την εμφάνιση. Δεν είναι φυσιολογική εμφάνιση. Δηλαδή να μην επηρεαζόμαστε από αυτό. Ε, όταν αγοράζουμε όσπρια δημητριακά ξηρού καρπού και είναι επεξεργασμένοι, πολλέ φορέ χρησιμοποιούνται συντηρητικά είναι καλύτερα να είναι στη φυσική τους μορφή. Είναι γνωστό ότι οι πατάτες, να πάμε σε άλλο τρόφιμο, όταν τις παίρνεις στο σακουλάκι και είναι κομμένες, για να διατηρηθεί υπάρχει ειδικό συντηρητικό. Μπορούμε δηλαδή να αποφεύγουμε και φυσικά να διαβάζουμε με προσοχή τις ετικέτες τι περιέχουν. Και εκείνα τα οποία πρέπει να αποφεύγει ο είναι κρέατα και ψάρια εφόσον βρίσκονται έξω από τα ψυγεία, και βρίσκονται μάλιστα και σε δρόμους που υπάρχει μεγάλη κίνηση να τα αποφεύγει και να αποφεύγει κρέατα που είναι σε βιτρίνες που φωτίζονται με έντονο φωτισμό γιατί κάτι πάνε να κρύψουν. Ξέρετε ο έντονος φωτισμός δημιουργεί εντυπωσει, αλλά δεν ξέρεις από πίσω τι μπορεί να βρίσκεται. Αλλά ας πάμε στον τομέα που είναι η γεωργία το δικό μας και να μιλήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε σαν καλλιεργητές. Ουσιαστικό θα πρέπει να γυρίσουμε κατά κάποιο τρόπο στον παλιό τρόπο καλλιέργειας. Μίλησα πριν από λίγο για μυψπορά, για τα μέτρα που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μετά από το 2005 και τελικά δεν τα εφήρμοσε. Τι είναι η μυψπορά. Όταν αλλάσεις καλλιέργειες, δηλαδή τη μια χρονιά έχεις τάρι, την άλλη βάλεις τριφύλι. Το τριφύλι από τη φύση του μαζεύει το άζωτο από την ατμόσφαιρα και εμπλουτίζει το έδαφος. Όταν την επόμενη χρονιά καλλιεργήσει τάρι, θα δει ότι πολλαπλασιάζεται η παραγωγή. Αυτό το ξέραν οι παλιοί και το εφαρμόζαν και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει λιπάσματα. Και βεβαίω τα λοιπάσματα πολλέ φορέ υπάρχουν βιολογικά, είναι χημικά. Τα χημικά έχουν τι παρενέργειέ του. Ο άλλο ο τρόπο είναι η συγκαλλιέργεια. Πάλι πάμε στι παλιέ μεθόδου. Αν βάλει μαζί καλαμπόκι και φασόλια. Το καλαμπόκι δουλεύει σαν στήριγμα για τη φασολιά που θα ανεβεί επάνω και από την άλλη μεριά το φασόλι είναι σαν το τρεφίλι που σας είπα πριν από λίγο, παράγει άζωτο και ενισχύει την ανάπτυξη του καλαμποκιού. Εάν βάλεις λαχανικά και δίπλα φυτέψεις τους κατηφέδες, αυτά έχουν την ιδιότητα, μειωσίε που βγάζουν, να καταπολεμούν διάφορα έντομα και ιδιαίτερα τις νεματώδες. Είναι μικροσκοπικά έντομα που εμφανίζονται στο ριζικό σύστημα και όταν εμφανιστούν βλέπουμε το φυτό απότομα σαν το ρεξιδηματιστό νερό να αναμαραίνεται. Η χλωρή λίπαση. Σε αυτή την περίπτωση το κάναν και αυτό παλιότερα όπου υπήρχαν απορροφόρα δέντρα βάζαν και καλλιεργούσαν ανάμεσα βίκο και αυτός έχει τη δυνατότητα αυτή να προσθέτει άτρο στο έδαφος και πριν το μαζέψουν χωρίς να οριμάσει πέραν τη φρέζα και το ενσωματώνουν μέσα στο έδαφος. Ένα άλλο τρόπο είναι η εδαφοκάλυψη. Βγαίνουν ζυζάνια. Μπορεί να ένα ζανιοκτόνο, αλλά σε μερικέ περιπτώσει μπορεί να χρησιμοποιεί ένα φύλλο από νάιλον. Ε, νάιλον μιλάμε αυτό το, το τα φαρδιά με ένα μέτρο φάδο, με δύο μέτρα μαύρο. Οπότε υπάρχουν και σε νάιλον, υπάρχει και σε ένα ύφασμα, σαν ύφασμα, το οποίο το βάζει στο έδαφο και δεν φυτρώνει τίποτα από κάτω και δεν έχει και απώλειε από εξάτμιση του νερού, Θα περιορίζει και τα ποτίσματα. Μπορεί να χρησιμοποιήσει φυσικά, λιπά, ε, ε, φυσικά λιπάσματα. όπω είναι η κουπριά, που έχει κάποιε παρενέργειε γιατί πολλέ φορέ βάζουμε στο λαχανόκηπο κουπριά και επειδή πολλοί σπόροι ζυζανίων δεν καταστρέφονται στο στομάχι των ζώων, βγαίνουν. Και γεμίζει το χωράφι μα κοπριά. Και επίση πολλέ φορέ μα κουβαλάει κρεμιδοφάγο και τέτοια πράγματα. Αλλά αν χωνέψει, γίνει και απολύμαση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κοπριά χωρί προβλήματα. Υπάρχει όμω η τύρφη, η οποία είναι απολυμασμένη. Και βεβαίω είναι το κομπόστ, το, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά από λίγο. Πώ μπορεί κάποιο να κάνει από μόνο του μέσα σε ένα διάστημα τριών μηνών από τα φύλλα, τα κλαδιά, τα υπολείμματα των τροφών κτλ. Να βγάλει μόνο του το απολύπασμα. Ε, το οποίο είναι πολύ καλό, βοηθάει στην υφή του εδάφους, το κάνει πιο αφράτο για να μπορεί να συγκρατεί νερό και άλλα στοιχεία και από την άλλη μεριά θρέφει στα φυτά. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να φτάνουμε, ο άλλος τρόπος είναι όταν εμφανίζονται ασθένειε να κάνουμε τον ψεκασμό, να τον κάνουμε, αλλά πριν φτάσουμε στην καταστολή, ας το προλάβουμε. Εάν Τώρα έχουμε, είναι η εποχή που τα μπέλια μεγαλώνει το φύλλο του. Αν πούμε, αν εμφανιστεί ο περαινόσπρο, θα πάνε να ραντήσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο λάθο και δεν διορθώνεται εύκολα ε, το πρόβλημα. Αν όμω θα ραντήσουμε από τώρα. Και κάθε φορά που βλέπουμε ότι υπάρχει βροχή και μετά ήλιο δυνατό κτλ., ραντίζουμε με την καλαζόπετρα για τον περονόσπορο, θα προλάβουμε το κακό, δεν θα εμφανιστεί η ασθένεια, δεν θα έχουμε και πολλαπλάσιο κόστο εφαρμογή, αν μπορούμε να εφαρμόσουμε κάτι και να πετύχουμε κάτι. Και ο νέο τρόπο προστασία των φυτών από έντομα είναι με τη διασπορά εντόμων μέσα σε οπορώνε ή σε λαχανόκηπου που αυτό γίνεται όταν έχουμε συστηματικού οπωρώνε. Από την άλλη μεριά όμω, δηλαδή χρησιμοποιούμε διάφορα έντομα, μπορούμε εμεί εδώ να σα δείξουμε και αν το προλάβουμε μέσα στην ώρα που μα επιτρέπει η εκπομπή, θα το δείξουμε σήμερα αλλιώ στην επόμενη εκπομπή. Θα σα δείξουμε κάποια έντομα τα οποία μπορούν να προστατέψουν τα φυτά, να κυνηγήσουν τα έντομα και χωρί να χρησιμοποιήσουμε φάρμακα. Και επίση όταν θα χρειαστεί για λοιπάσματα, σε όσε περιπτώσει μπορούν να Ρίξουμε κάποια λιπάσματα ορυκτά που έχουν βγει μέσα από τη γη και περιέχουν τα θαπτικά στοιχεία που λείπουν από το έδαφο. Μπορούμε να το κάνουμε. Σε περιοχέ, όχι σαν τη περιοχή τη Κοζάνη, αλλά στην περιοχή που είναι η λίμνη του Σαριγκιόλ. Εκεί πέρα, επειδή λείπει μερικέ φορέ ασβέστιο, αντί να πάρει και να βάζει φωσφορικό διασβέστιο που είναι χημικό, μπορεί να πάρει ε, ασβεστόλιθο. Μαρμαρόσκο να σκορπίσει. Αυτό προποθέτει έλεγχο από το γεωπόνο. που το κάνει κανένα χωρί να ρωτήσει εκεί πέρα που πρέπει. Να το ρίξει και να βελτιώσει την ποιότητα του εδάφου σε περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Αντί να πάει να χρησιμοποιήσει χημικά λιπάσματα. Για να πάμε στην, στην παραγωγή του κομπόστ, κομποστοποίηση όπω λέγεται. Που αυτή είναι μια φυσική διαδικασία την οποία τα διάφορα οργανικά απόβλητα, τα οποία υπάρχουν, τα σκουπίδια, σε ένα νοικοκυριό, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βγάλουμε από μόνοι μας αυτά τα λιπάσματα. Το κομπόστ, φρούτα, λαχανικά, φύλλα, κλαδέματα, όλα αυτά μπορούν να μετατροπούν σε ένα πλούσιο οργανικό λίπασμα, που λειτουργεί και συγχρόνως, πέρα από λίπασμα, σαν εδαφοβελτιωτικό. Όλη η διαδικασία είναι εύκολη, και ένας απλός κάδος κομποστικοποίησης, είναι έτοιμο στο, εμπο... έτοιμο στο εμπορίο ή μπορεί από μόνο μας, χωρίς ουσιαστική δαπάνη, να το κάνουμε και να αρχίσουμε να μαζεύουμε όλα αυτά τα πράγματα συγχρόνως, να περιορίζουμε την ποσότητα των σκουπιδιών μας, γιατί είναι και να κατεβάλλουν το κόστος και στους ΟΤΑ, στις δημοτικές επιχειρήσεις που κάνουν αυτή τη δουλειά, γιατί εμείς τα κρατάμε και δεν φορτώνουμε το απορριμματοφόρο με σκουπίδια. Ε, αυτά τα απόβλητα υπολογίζονται ότι ξεπερνούν το 50 και το 60% μερικέ φορέ των όλων αποβλήτων, των όλων σκουπιδιών που έχει ένα οικοκυριό. Και αφού τα μαζέψουμε, τα επεξεργαστούμε κατάλληλα, θα αφήσουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά τη. Θα περιγράψουμε αναλυτικά λίγο αργότερα ποια είναι αυτά και μπορούμε να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες για να μπορούμε να ξέρουμε πάνω σε τι μιλάμε. Ε, τι μηχανήματα έχουμε για αυτή τη δουλειά πως είναι αυτή η κάδη κομποστοποίησης ε, η φωτογραφία, αυτό είναι ένα μηχάνημα το οποίο παίρνουμε τα διάφορα απόβλητα τα αποφάγια και όλα αυτά τα υπόλοιπα τα ρίχνουμε σε αυτό τον κάδο αυτός είναι κάδος στο εμπορίο και βεβαίω όταν ξεκινάμε δεν θα πάμε να πάρουμε τέτοιο κάδο αυτό είναι οι ιδανικές συνθήκες όταν προχωρήσουμε αρκετά αντί γι' αυτό μπορούμε να έχουμε ένα σωρό με τα απόβλητα αυτά τα οποία θα τα περιγράψουμε αργότερα και με μια τζουγκράνα να τα ανακατεύουμε. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτό το έδειξα πώς, π, που τα βάζουν όταν προχωρήσουμε αρκετά. Μπορούμε όμως να την κάνουμε αυτή την ανάμειξη των διαφόρων αποβλήτων που θέλουμε να τα κάνουμε κομπόστ με μια τζουγκράνα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Αυτό είναι κάδι που ρίχνουμε αυτά τα απόβλητα αφού τα ανακατέψουμε μέσα στα οποία θα γίνει η ζήμωση αυτών των υπολοιμμάτων του νοικοκυριού μας. Είναι διάφοροι τύποι στο εμπόριο και η τιμή τους ξεκινάει από 50 ευρώ και μπορεί να φτάσει 300-400 ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητά τους. Πάμε στην άλλη τη φωτογραφία. Αυτό είναι ένα ημιέτοιμο προϊόν που μπορεί να γίνει με τσόφλια από αυγά, με φλούδες από δέντρα, τα άμα από φρούτα, από κλαδιά. Είναι ημιέτοιμο προϊόν που μέσα σε τρίμηνο περίπου, ανάλογα με τι τη συνδίκε και τι καιρικέ που επικρατούν, μπορεί να είναι έτοιμο να το σκορπίσουμε στο χωράφι μα, στο λαχανόκυπό μα και να βελτιώσει την υφή του εδάφου. Πάμε σε άλλη φωτογραφία. Αυτό είναι το ημιέτοιμο προϊόν. Όταν θα είναι έτοιμο, αυτό το προϊόν είναι πολύ πιο λεπτό. Εδώ είναι μια, ε, ένα αντί για κάδο που θα ρίχνουμε αυτά τα απόβλητα. Έβαλε κάποιο τσιμεντόλιθο με διαστάσει 1 επί 1 επί 1, από μπροστά το έκλεινε με κάτι άλλο, αυτό το δείχνει έτοιμο κομπόστ, το έκλεινε με μια σανίδα και έριχνε μέσα, είναι περίπου μεγέθου του ενό κυβικού. Και με αυτά τα τσιμεντόλιθα έβαζε εκεί μέσα όλα αυτά τα απόβλητα που μετά από τρει μήνε έγινε αυτό το λίπανο που βλέπετε κάτω. Πάμε στην άλλη φωτογραφία. Αυτό είναι ένα, α το πούμε, κάδο κοσμοδοσία. Ουσιαστικό είναι ένα σύρμα το οποίο έχει διαστάσει, έχω εδώ τα στοιχεία, 1,80 επί 80, 80 πόντου ύψο, ε, με ανοίγματα γιατί είναι πλέγμα περίπου 5 εκατοστών. Ε, το τελείγουμε έτσι ώστε να σχηματίσει ένα κύλινδρο. Δένουμε τι άκρε με το σύρμα και προσέχουμε να μην υπάρχουν τίποτα σύρματα με προεξοχές για να μην κόψουμε και τα χέρια μας. Και εκεί μέσα αρχίζουμε και ρίχνουμε τα διάφορα απόβλητα. Ε, μερικές Μερικέ φορέ, όταν έχει πολύ δυνατή βροχές, μπορεί να έχουμε κανένα πανί, κανένα μουσαμά, να το ρίχνουμε από πάνω, να μην γίνεται λάσπη. Και όταν είναι έτοιμο το προϊόν, αυτό μπορούμε να κόψουμε τα σύρματα και να αρχίσουμε να παίρνουμε. Το μειονέκτημα αυτού του συστήματο είναι ότι μπορεί να ξεραθεί, γι' αυτό θέλει να είμαστε στα χέρια και με ένα λάστιχο μερικέ φορέ να βρέχουμε αυτό το, το παραγόμενο προϊόν. Πάμε στην άλλη τη φωτογραφία. Εδώ δείχνει διάφορα προϊόντα, φλούδες από πορτοκάλια, κάτι ελιές έχει κάτω, κάποια από τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για να βγάλουμε το κομπό. Στην άλλη φωτογραφία. Σκουλίκια, γεωσκόλικες, είναι από τα ωφέλιμα έτομα, τα οποία όταν προχωρήσουμε αρκετά στο εμπόριο υπάρχουν σε μικρά σακουλάκια που μπορείς να τα προσθέσεις στο μείγμα που κάνεις, δεν πρέπει να τα συγχαινόμαστε, ε, που τα βλέπουμε, κάνουν τη δουλειά και είναι ωφέλιμα, χρειάζονται ό,τι πέφτει κάτω και βλέπουμε σκουλήκια, αυτά ωφελούν, γιατί τρυπούν το έδαφος, αερίζουν το, το ριζικό σύστημα, τρώνε τα φύλλα, περνάει από, το, από μέσα από το σώμα τους, Γίνεται η επεξεργασία και το υπόλοιπο που βγαίνει είναι ουσιαστικό σε αυτό που βλέπουμε στο φιλόχωμα. Ε, που υπάρχουν σακουλάκια που μπορούμε να τα ρίξουμε μέσα στον κάδο κομποστοποίησης για να γίνει πιο γρήγορα η παραγωγή του προϊόντος. Πάμε παρακάτω. Αυτό επίση είναι ένα κάδο του εμπορίου. Μία κυρία ρίχνει ό,τι περίσσεψε από το φαγητό ή από την Παρασκευή του φαγητού μέσα, αντί να τα ρίξει στον κάδο των σκουπιδιών. Στην επόμενη φωτογραφία. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να γίνει με παλέτες, Είναι μεγαλύτερο μεγέθους και προπάντων όταν είναι ένα κήπο που έχει πολλά κλαδέματα, έχει πολύ καζόν και μπορεί φύλλα από καζόν να το ρίξουμε μέσα. Το ρίχνουμε και επίσης και εδώ έχει αυτό τον κίνδυνο να ξεραθεί. Γι' αυτό και εδώ χρειάζεται βρέξιμο όταν ρίχνουμε αυτά τα προϊόντα. Στην επόμενη φωτογραφία αυτό είναι λίγο πιο καλή κατασκευή που μπορεί να γίνει με κάποια σανίδια πάντα οι διαστάσεις να υπολογίζεται ότι έχουν, είναι ένα επί ένα επί ένα, ένα κυβικό δηλαδή, γιατί είναι ο, το καλύτερο μέγεθος που μπορεί η ζήμος να αναπτύσσει η θερμοκρασία που μας χρειάζεται για να γίνει η μετατροπή των αποβλήτων σε λίπασμα. Στην επόμενη φωτογραφία, εδώ αυτό γίνεται με λάστιχα. Βλέπετε ότι είναι παλιά λάστιχα, τα οποία κόψαν από πάνω, κόψαν από κάτω, το έβαλαν το ένα πάνω στο άλλο και ρίχνουν εκεί μέσα τα ε, απόβλητα και όταν χρειαστεί και τελειώσει η ζήμωση, σηκώνουν ένα-ένα και τα, και τα, βγάζουν και παίρνουν το προϊόν που του χρειάζεται. Ε, να δούμε αν έχουμε άλλη φωτογραφία. Και αυτό είναι το εμπορίο. Μπορούσαμε να μεγαλώσουμε τη φωτογραφία. Αυτό είναι. Πάμε στο άλλο. Εδώ είναι τι περίσσεψε από το φαγητό. Στην άλλη φωτογραφία. Και εδώ είναι μεσανίδες φτιαγμένο. Το κοστολόγιο καταλαβαίνετε με αυτά τα υλικά είναι ελάχιστο. Απλώς λίγο να πιάνει το χέρι του καθένα. Το ανοίγει και τα παίρνει από πάνω, και αυτό είναι μια φωτογραφία από όλα αυτά που μπορούν να μετατραπεί σε κομπόση. Μπορούμε να βγάλουμε τη φωτογραφία. Ε, Μπορούμε να κάτσουμε λίγο ακόμα για να πάμε στο διάλειμμα, για να μην κόβουμε το θέμα και να πούμε ότι η διαδικασία που γίνεται και που πια πρέπει να αποφεύγουμε. Γιατί μπορεί να έχουμε και μυρωδιέ και άλλα πράγματα. Είναι δεν πρέπει να ρίχνουμε εκεί μέσα μαγειρεμένα φαγητά, κρέατα, ψάρια, λάδια, λίπη, γαλακτοκομικά, λιπαρέ ουσίε, κόκαλα, Αλλά πρέπει να βάζουμε προϊόντα τα οποία περιέχουν άζωτο. Γιατί το άζωτο είναι ένα το στοιχείο που πρέπει να έχουν τα, τα στοιχεία τα οποία ρίχνουμε μέσα. Και το άλλο, αυτά είναι τα πράσινα συνήθω. Και ο άνθρακα είναι το άλλο, είναι τα ξερά κλαδιά. Και τέτοια υλικά μπορούμε αμέσως μετά το διάλειμμα να τα περιγράψουμε. Χρειάζεται, είναι αερόβιο συζύμωση, για να αναπτυχθούν οι μικροοργανισμοί και να κάνουν αυτή τη μετατροπή, χρειάζεται αέρας, έχουμε τα υλικά περιέχουν άθρακα και άζωτο και χρειάζεται και υγρασία. Για να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα, να μπορέσουμε να έχουμε το χρόνο να πούμε λίγα πράγματα περισσότερα, να μην πιεζόμαστε, ας πάμε στο διάλειμμα και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Εδώ είμαστε στο τρίτο μέρος της εκπομπής Αϊφορία. Μιλούσαμε πριν από λίγο για την παραγωγή του κομπόστ, δηλαδή του λιπάσματος που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας από τα απόβλητα, από τα σκουπίδια δηλαδή, τα οργανικά του σπιτιού μας. Και είπαμε πριν από λίγο ποια πρέπει υλικά να αποφεύγουμε να βάζουμε στο κάδο, στον κάδο που γίνεται η ζύμωση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι για τα υλικά που αναφέραμε ότι δεν κάνουν όλα αυτά, απλώς είναι υλικά τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν οσμές, ενοχλήσεις και γι' αυτό το αποφεύγουμε. Εάν μπορούσε ο κάδος του κομπόστ και θα πούμε πού κανονικά πρέπει να μπαίνει για να μας διευκολύνει, να μπει σε ένα μέρος απομονωμένο, ίσως κάποια από αυτά θα μπορούσαμε να συζητήσουμε να μπουν εκεί μέσα. Να πούμε ποια όμως μπορούμε να βάλουμε χωρίς να έχουμε προβλήματα από οσμές. Είπαμε αυτά τα οποία πρέπει να έχουν άζωτο και είναι φρούτα και λαχανικά, υπολείμματα πάντα, υπολείμματα καφέ, τα κουρέματα από τον καζόν, αγριόχορτα που υπάρχουν στην αυλή μας, κλαδέματα και πράσινα φύλλα, χλωρά φυτά, απορρίμματα παραπλήσια από την κουζίνα και όταν υπάρχουν ζώα, η φρέσκα κοπριά. Αυτά περιέχουν άζωτο. Άνθρακα μπορούμε να βάλουμε ξερά κλαδιά, ξεραμένο γκαζόν, το προηγούμενο που είπαμε είναι αμέσως μετά το κούρεμα, στάχτη από ξύλα, χαρτί κουζίνας, χαρτοπετσέτες, άχυρο, πριονίδι, φλούδες από κορμούς, στελέχη από καλαμπόκια και όλα τα παραπλήσια προϊόντα. Πού πρέπει να πάντα αυτά τα προϊόντα, τα πρώτα, που περιέχουν το άζωτο έχουν και υγρασία. Όταν δεν υπάρχει αρκετή υγρασία, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ένα λάστιχο και να το βρέχουμε που και που. Πού βάζουμε αυτό τον κάδο. Σε ένα μέρος που έχει λίγο σκιά, που δεν φυσάει ο αέρας, που είναι ευρύχωρος να μπορούμε να κινούμεθα για να βάζουμε όλα αυτά τα απόβλητα, γιατί καμιά φορά υπάρχουν και κλαδιά. Ε, να υπάρχει παροχή νερού, να υπάρχει μπρίζα. Η μπρίζα χρειάζεται είτε αν φτάσουμε στο σημείο να χρησιμοποιούμε εκείνο το πρώτο μηχάνημα που δείξαμε που ανακατεύει τα απόβλητα, ή αν έχουμε ένα κλαδοκόπτη, ένα ειδικό μηχάνημα, το οποίο βάζει τα κλαδιά και τα κάνει κομματάκια, του ώστε να μπορούν να αρχίζουν να ζυμώνουν. Γιατί όταν είναι μονοκόμματα, καταλαβαίνετε θα έχει πολύ μεγάλο μέγεθο και δεν θα είναι εύκολα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, τη φυσική. Και να μην είναι μακριά ούτε από το σπίτι ή ούτε από το σημείο που έχουμε το λαχανόκηπο. Εάν υπάρχει δυνατότητα, κανονικά θα πρέπει να έχουμε τρεις κάδους για κομποστοποίηση ή τρεις κατασκευές αυτές που δείξαμε τις εύκολες με τις παλέτες ή με το σύρμα, γιατί στο ένα θα βάζουμε τα οργανικά υπολείμματα όλα, που θα τα μαζεύουμε, το ένα θα το βάζουμε τα οργανικά στοιχεία για να υπάρχει στον χρόνο που, πρέπει, που γίνεται η αποσύνδεση και στον άλλο τον κάδο να έχουμε το έτοιμο κομπόστ όταν το φτιάξουμε γιατί μπορεί να το φτιάξει, να περάσει ο χρόνος και να μην το χρησιμοποιήσει αμέσω, να το έχεις έτοιμο όταν χρειαστεί μπορείς σε γλάστρα στο σπίτι, στο μπαλκόνι κάπου αλλού να πάρεις και να το χρησιμοποιήσει. Είπα προηγουμένως ότι το μέγεθος το ιδανικό είναι ένα κυβικό μέτρο γιατί αυτό βοηθάει να αναπτυχθεί η ιδανική θερμοκρασία για την αποσύνθεση που είναι περίπου 70 βαθμούς Κελσίου, λίγα, δηλαδή 30 βαθμούς λίγο από το βράσιμο και αμέσως πιο πάνω από το σημείο που γίνεται η αποστήρωση. Και έτσι καταστρέφονται πολλά μικρόβια που υπάρχουν σε αυτό τα απόβλητα από την ανάπτυξη αυτής της θερμοκρασίας που γίνεται κατά την ώρα της ζύμωσης. Ε, υπάρχουν τρεις φάσεις στη διαδικασία της ζύμωσης, οι οποίες διαρκούν περίπου τρεις μήνες. Λέμε περίπου γιατί όλα εξαρτώνται και από την ποιότητα του υλικού που έχουν μέσα και από τις καιρικές συνθήκες. Και η πρώτη φάση είναι η φάση της απεικοδόμησης, της διάλυσης δηλαδή αυτών των αποβλήτων της υφής που έχουν, που κρατάει περίπου ε, τρεις εβδομάδες. Και σε εκείνο το στάδιο αρχίζει η δημοκρασία από 10 βαθμούς να φτάνει στους 70 και μετά να κατεβαίνει στους 40 σε όλη αυτή τη διάρκεια των 3-4 εβδομάδων. Υπάρχει, αφού διαλυθεί αυτό το υλικό που μετατρέπεται σε οργανική ουσία που είναι περίπου άλλους τόσους, τρεις ή τέσσερις, άλλος ένας μήνας. Εκεί η, τεσσερις αλλο ενας μηνας εκει η μεγαλύτερη θερμοκρασία είναι στους 40 βαθμούς και κατεβαίνει σιγά σιγά και πάει στους 20. Και υπάρχει το στάδιο Τη ορίμαση που οριμάζει πλέον αυτό το υλικό και για να ξέρουμε αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, υπάρχει μια δοκιμή. Το κάνουμε το κάρδο, Εμεί μπορούμε και με άλλο υλικό να το κάνουμε, με άλλο φυτό. Παίρνουμε μισό χώμα, μισό από αυτό το υλικό που είναι έτοιμο. Το βάζουμε σε μια γλάστρα. Φυτεύουμε από πάνω ένα φυτό. Εάν το φυτό δεν πάθει τίποτα, σημαίνει ότι είναι έτοιμο το υλικό και μπορούμε να το ρίξουμε στο χωράφι. Ε, εάν δούμε ότι τα φύλλα αρχίζουν να τι ή να παρουσιάζονται άλλε ονομαλίε, σημαίνει πρέπει να μείνει ακόμα κάποιο διάστημα και μετά να το βγάλουμε από αυτό τον κάδο τη παραγωγή του κομπό, τη κομποστοποίηση, για να βγάλουμε το υλικό που φυτρώνει. Τρει μήνε περίπου και έχουμε έτοιμο το υλικό. Και έτσι γλιτώνουμε από τα σκουπίδια, βοηθάμε τις δημοτικές αρχές να έχουν μικρότερο έργο και βεβαίως εφαρμόζουμε αυτό που λέει και η εκπομπή μας, την αεφορία. Δηλαδή να μπορούμε η γη να παράγει συνέχεια. Τι κάνουμε με αυτή τη διαδικασία. Ουσιαστικά βοηθάμε τη φύση να κάνει το φυσιολογικό του έργο. Αυτό δεν γίνεται πάντοτε. Σαπίζουν, γίνεται λίπασμα, το λίπασμα γίνεται τροφή, η τροφή πάει στα ζώα, στα πουλιά, στον άνθρωπο και παντού και συνεχεία ο κύκλος συνεχίζεται. Αυτά για την παραγωγή του κομπόστ. Προσπαθήσαμε να δώσουμε όσο δυνατόν τα στοιχεία που χρειάζεστε, αλλά στη διάθεσή σας είμαστε όταν χρειαστείτε κάτι ακόμα για να σας απαντήσουμε. Πάμε και σε ένα άλλο, άλλο τρόπο, που είναι η βιολογική φωτοπροστασία από έντομα με τη χρησιμοποίηση εντόμων. Αντί να χρησιμοποιούμε χημικά σκευάσματα, αξιοποιούμε άλλους ωφέλιμους οργανισμούς για τον άνθρωπο, τα οποία όμως είναι εχθροί για άλλα έντομα. Θα έχετε δει, α πούμε, ένα απλό παράδειγμα, αράχνε και μέσα στην αράχνη είναι πιασμένε μύγε. Βλέπετε το ένα είναι ανταγωνιστικό του άλλου. Η αφέλη με αυτή η οργανισμία, τα αφέλη με αυτά έντομα, είναι αρπακτικά παράστα που καταστρέφουν αυτούς τους παθογόνους τους οργανισμούς, τα προσθέτουμε εμείς ή αν τα δούμε, τα προστατεύουμε. Δηλαδή, αν δούμε για παράδειγμα, θα τη δείξουμε μέσα μετά, πάνω σε ένα φυτό το οποίο έχει ψήρε. Εμεί δεν πάμε να πιάσουμε μία-μία τι να τι καταστρέψουμε. Αυτέ πρέπει να προστατέψουμε γιατί ήρθαν εκεί και θα μα φάνε τι ψήρε. Θα γλιτώσουμε τον ψεκασμό. Ε, υπάρχουν έτοιμα αυγά, υπάρχουν πλέον βιομηχανίες και στην Ελλάδα. Δεν πολύ εφαρμόζεται αυτή η μέθοδο στην περιοχή μας. Να μην πω δεν εφαρμόζεται σχεδόν καθόλου. Παίρνουν οι αγρότε, διασκορπίζουν στο χώρο, στο θερμοκήπιο, μέσα αυγά από διάφορα έντομα. Αυτά εκολάπτονται, βγαίνουν και αρχίζουν και μέσα στο θερμοκήπιο. Δεν πειράζουν τον άνθρωπο, δεν πειράζουν τα φυτά και πηγαίνουν και τρώνε τα επιβλαβή για τα φυτά μας έντομα. Είναι μέθοδος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και παλιότερα, προσπαθώντα να κυνηγήσουν αυτή την κάμπια που υπάρχει στα πεύκα αλλά εκεί από ό,τι φαίνεται δεν τον είχαν μελετήσει καλά. Βάλαν ένα έντομο που θα σα το δείξουμε αμέσω μετά τη μαρσαλίνα. Πολλαπλασιάστηκε εκεί που εφαρμόστηκε. Περιόρισε την κάμπια στα πεύκα, αλλά ήταν τόσο πολύ. Επειδή είδαν κάποιοι μελισσοτρόφοι ότι αυτό. Αυτή η μαρσαλίνα, αυτό το έντομο, συγχρόνως βοηθούσε στην παραγωγή μελιού, του πευκόμελου που ακούμε. Τη βοηθήσαν να αναπτυχθεί, μάλιστα υπήρχαν και επιδοτήσει να αναπτυχθεί η Μαρτσαλίνα, αλλά μεγάλωσε τόσο πολύ που άρχισε να ξεραίνει τα πεύκα. Και έτσι τώρα είναι αναγκασμένοι στην Αθήνα που έχουν το μεγάλο το πρόβλημα να παίρνουν, γιατί ο μόνο τρόπο να γλιτώσει από αυτό είναι να πα νερό με πίεση, να ρίχνουν το νερό επάνω. Θα σα τη δείξουμε λίγο αργότερα, να ρίχνουν επάνω το νερό με σκοπό να την απομακρύνουν γιατί ξεραίνει τα δέντρα. Δηλαδή, ό,τι κάνει και χρησιμοποιεί τη φύση πρέπει να το μελετήσει προηγουμένω για να μην έχει παρενέργειε. Ε, θα δείξουμε τις φωτογραφίες, θα σας λέω για το καθένα δύο λόγια και σε κάποια άλλα εκπομπή, να... Να το και το πρώτο. Και δεν θα πω τις επιστημονικές ονομασίες γιατί είναι και λίγο δύσκολες. Όπου μπορώ να εξελινίσω να την ονομασία, το έχω κάνει. Για να μήπως μείνουν και κάποια στο αυτί μας. Αυτό είναι γνωστό και σαν αλογάκι της Παναγιάς. Είναι ένα είδος ακρίδας τρώει άλλα έντομα και όχι άλλα έντομα, αλλά και μικρούς αβρούλες και τα λοιπά. Χρησιμοποιείται ερπετά διάφορα μέσα στο νερό που μπορεί να απάξει και να καταστρέψει διάφορα έντομα και ή έχει ιδιαίτερη χρήση στην Κίνα. Πάμε στην άλλη τη φωτογραφία να δούμε αυτή την περίφημη μασαλίνα, αυτή τη βαμβακάδα. Κάπου πιο κάτω έχω και άλλη φωτογραφία. Αυτό είναι η κάμπια από αυτό το έντομο. Βλέπετε τι έχει βγάλει. Αν δείτε τα δέντρα που έχω, τη φωτογραφία σε δέντρο πώ το καταντά. Η οποία είχε αυτή την ιδιότητα, η οποία βοηθούσε να καταπολεμηθεί η κάμια. Έβγαλε το μελίτομα, πήγαιναν οι μέλισσε, είχαμε πολύ μεγάλη παραγωγή μελιού. Ήρθε και το κράτος πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια και άρχισε να δίνει λεφτά για να βοηθήσει τη διάδοση αυτού του εντόμου. Και βρεθήκαμε στην άλλη άκρα να ξεραίνουν τα πεύκα και να ψάχνουν το με τι τρόπο θα βρουν να το αντιμετωπίσουν. Το επόμενο, η επόμενη φωτογραφία μπορούμε να τη δίνουμε. Αυτό λέγεται ανθοκόρος και μπορεί να καταπολεμήσει, να φάει δηλαδή την ψήλα στην αχλαδιά. Είναι ένα έντομο που εμφανίζεται πολύ μικρό και μας καταστρέφει τα αχλάδια από τη διάρκεια που είναι λίγο μεγαλύτερο απορρεύει μέχρι που να οριμάσει. Εκεί πέρα μας κάνει ζημιά και δεν αφήνει τίποτα. Τα χλάδια δεν έχουν μορφή για το εμπόριο. Η άλλη φωτογραφία εδώ πέρα είναι και πολύ χαρακτηριστικό. Είναι μια κάμπια από τον Αφιδολέτη ο οποίος έχει στο στόμα του όχι μία αλλά δύο ψήρες συγχρόνως. Το βλέπετε ότι έχει στρωμένο το τραπέζι και τρώει τις ψήρες, οι οποίες εμφανίζονται και στις ακακίες και στις πικροδάφνες. Και ας δούμε την παρεξηγημένη Πασχαλίτσα. Δεν είναι τυχαίο ίσως που παλιά, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, μας έλεγαν να λέμε να πιάνουμε την Πασχαλίτσα και την αφήνουμε να φεύγει και να λέγαμε πέτα πέτα Πασχαλίτσας να μας φέρει σε αυτό που επιθυμούσαμε. Και τότε δυστυχώς δεν το είχαμε γιατί ήταν φτωχά χρόνια. Η Πασχαλίτσα, η οποία είναι ένα τα πλέον ωφέλιμα έντομα. Το είδαμε πάνω στα φυτά μα και χωρί να δούμε ψήρα, άμα θα ψάξουμε, θα βρούμε κάπου εκεί κοντά την ψήρα. Αυτή έχει τη δυνατότητα να φάει την ημέρα και πάνω από 500 ψήρε. Ψήρε που εμφανίζονται σε δέντρα, στο καλαμπόκι, σε κακίε, παντού. Όπου εμφανίζεται, έχει τη δυνατότητα να τι καταστρέφει. Το επόμενο έντομο. Ο κρυπτοπόλεμος. Αυτό είναι κάμπια. Δεν είναι η μαρσαλίνα που σας έδειξα προηγουμένως. Είναι μια κάμπια, θα το δούμε λίγο αργότερα, που τρώει ε, τα κοκοειδή στην τούγια. Εμφανίζεται καμιά φορά στις και όχι πάνω στην κορφές αλλά λίγο πιο κάτω. Ένα πράγμα σκληρό και κάτι σαν μέλι. Τρέχει καμιά φορά λερών και κάτω και αρχίζει και ξεραίνονται σιγά σιγά τα κλαδιά και φυσικά το φυτό καταστρέφεται. Αυτή είναι η κάμπια που είναι αυτή που φαίνεται, αν προσέχουμε στο φύλλο, κάτι άσπρα στίγματα, είναι αυτές οι ψήρε τις οποίες τρώει ο κρυπτοπόλεμος. Πιο κάτω πρέπει να έχουμε την προπήλαια, είναι σαν ένα συγγενές είδο με την πασχαλίτσα που τρώει και αυτό ψήρε, η κίτρινη Πασχαλίτσα. Πιο κάτω υπάρχει ένα άλλο έντομο εξώνυχος, μπορούμε να το δείξουμε, ε, και αυτό βλέπετε καμιά φορά στα ταφλάνια εμφανίζεται ένα άσπρο πράγμα που είναι ψήρες. Είναι πολύ δύσκολα κατά Αν εμφανιστεί αυτό το έντομο μπορεί να μας γλιτώσει. Διαφορετικά είμαστε υποχρεωμένοι να ραντήσουμε ε, Και δεν αρκεί ένα ντομοκτόνο απλό, αλλά πρέπει να προσθεθεί και ένα λάδι. Και αν το κάνουμε στην αρχή γλιτώνουμε τα ταφλάνια, τα ευγόνιμα όπως τα λέμε επιστημονικά. Uh, τα γλιτώνομαι, διαφορετικά με το χρόνο θα τα δείτε να αρχίζουν να ξεραίνονται και στο τέλος είμαστε εγκασμένοι να τα ξυλώσουμε επίσης για τα κουκοειδή του ευώνυμου είναι και τα δύο επόμενα έντομα μπορούμε να τα βάλουμε που ακολουθούν χερλίκουεν μπορούμε να τα πούμε αυτό το οποίο είναι ένα είδος πασχαλίτσας πολύ πιο μικρό και νομίζω ότι έχουμε και την κάμπια πιο κάτω να δείξουμε την κάμπια Αυτή είναι η κάμπια. Ένα άλλο έντομο είναι η υποδάμια που τρώει τις ψήρες. Θα βγει. Όχι αυτό είναι που πάμε προς τα μπροστά, να πάμε προς τα πίσω. Στην αντίθετη κατεύθυνση, στο αμέσω επόμενο και το άλλο. Ξέ, να φύγουμε λίγο ακόμα από εκεί. Μάλλον κολλήσαμε. Ε, συμβαίνουν αυτά στις ζεντονές εκπομπές. Ε, όχι, πηγαίνουμε μπροστά. Γεννάμε μπροστά. Ο δαίμον τη τηλεόραση ενδράσει. Λοιπόν, ε, να σταματήσουμε γιατί κάποια δυσκολία υπάρχει. Θα δούμε σε κάποια άλλη εκπομπή θα δείξουμε τέτοια έντομα. Ε, μπορούμε να βγάλουμε την εικόνα, γιατί κόλλησε από ό,τι φαίνεται το φλασάκι. Υπάρχουν ε, και άλλα έντομα. Υπάρχουν κάποια. Ε, νηματόδες ε, τα οποία βοηθούν να καταστρέψουν τα έντομα που υπάρχουν μέσα στο χώμα και τι είναι οι νηματόδες σας είπα προηγούμενος α, βρεθήκαν σε εκείνη τη φωτογραφία που δείχνουμε σε μια άλλη οθόνη θα βρεθούν και σε αυτή που θέλουμε είναι οι νηματόδες δεν βγαίνουν στη δικιά μας οθόνη αυτή είναι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουμε από εδώ που έχουν τη δυνατότητα εκτός από το ότι βοηθούν στο φυτό να καταστ... τα έντομα τα οποία πάνε στο ριζικό σύστημα και το καταστρέφουν να, να τα καταστρέφει τα έντομα Δυστυχώ κάνουν συγχρόνω δουλειά ζημιά και στο ίδιο το φυτό γι' αυτό είναι συζητήσιμο κατά πόσο πρέπει αυτά να τα απλοψιάσουμε και τα αφήσουν να υπάρχουν επάνω είναι δύσκολη η καταπολέμησή τους αλλά συγχρόνω βοηθάει και στο φυτό μερικές φορές να μαζεύει άζωτο από την ατμόσφαιρα και να το εμπλουτίζει το έδαφος ε, ένα άλλο έντομο που έχει πιο κάτω είναι ο μακρόλοφος αυτό εδώ, σωστά, ο οποίο τρώει τι αλευρόδε. Αλευρόδε είναι κάποια, ένα, κάποια άσπρα έντομα τα οποία πολύ πυκνά εμφανίζονται πάνω στο φύλλο σε πολλά φυτά, προπάντων σε λαχανικά αλλά και σε ντομάτα, αγκουράκι, κολοκυθάκι. Υπάρχει η χρυσή πέρλα που τρώει, αυτό ιδιαίτερα στα σπυριδοδοί είναι που τρώει τις ψήρες, το όριος που είναι ένα κολεόπτερο αμέσως μετά, αυτό ακριβώς. Θα σας δείξουμε τώρα τον κρυπτοπόλεμο. Δείξαμε την κάμπια πριν από λίγο που είναι για τα κουκοειδή. Είναι αμέσως μετά. Αυτό είναι ο που τρώει τετρανίχος. Πάμε στην άλλη εικόνα. και αυτό δεν είναι. Είναι παραπλήσουμε το άλλο. Στην άλλη εικόνα. Αυτό είναι κρυπτοπόλεμο. Δείξαμε την κάποια πριν από λίγο. Και νομίζω ότι να πάμε στι άλλε δύο εικόνε. Έχουμε κάποιε φύκε. Και αυτό είναι ένα κολεόπτερο που τρώει ψήρε. Την άλλη εικόνα. Αυτή είναι οι φύκε οι οποίε μπορεί να μα ενοχλούν, αλλά κυνηγάνε πάρα πολλά έντομα. Συρφίδε λέγονται. Και ιδιαίτερα κάποιε ψήρε οι οποίε δεν έχουν πτερά. Και να δείξουμε και το δέντρο. Νομίζω ότι έχουμε την βομβακάδα. Να την φέρουμε λίγο πιο κοντά. Γιατί εμεί αυτή την εικόνα μπορεί να μην την έχουμε στην Κοζάνια, αλλά αν πάτε προ την Αθήνα θα δείτε ότι όλα τα δέντρα είναι σε αυτή την κατάσταση. Είναι αυτή η μαρσαλίνα που έχουμε πει και πώ κατατά τα δέντρα, βλέπετε και τα πλάγια, τα κλαδιά πώ έχουν ξεραθεί. Γι' αυτό είπαμε: Ναι, μεν τη φύση μπορούμε να την χρησιμοποιούμε, αλλά θα πρέπει να την προσέχουμε, να την ελέγχουμε, να μην κάνουμε τι υπερβολέ μα και να μην κατατάμε σε αυτή την κατάσταση που τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε μετά. Και πέρα από αυτά τα έντομα τα οποία τα χρησιμοποιούμε και κατά καταπολέμηση άλλων εντόμων πρι, πρι, είπαμε πριν από λίγο, είναι πάρα πολύ ωφέλιμα έντομα και κάποια άλλα. Όχι βέβαια για την καταπολέμηση, είναι αυτά τα οποία κάνουν τη γονιμοποίηση στα φυτά. Που όταν δεν υπάρχουν αυτά τα έντομα, βλέπουμε τα φυτά να ανθίζουν, που είναι οι μέλισσε ε, και οι ημέρε και οι άλλε. Όταν δεν υπάρχουν οι μέλισσε, ανθίζει το φυτό. Λέμε τι έγινε και δεν δένει, Ακριβώ δεν έγινε η γονιμοποίηση. Δεν μεταφέρθηκε η γύρι πάνω στον Ήπειρο του, φυτ... του λουλουδιού, με αποτέλεσμα να μην δέσει ο καρπό και τζάπα όλο ο κόπο μα. Ε, και θα πρέπει και αυτά να τα προστατεύουμε και σε καμιά περίπτωση όταν υπάρχει ανθοφορία στο φυτό δεν χρησιμοποιούμε εντομοκτώνο, γιατί το εντομοκτώνο θα τα καταστρέψει και πέρα από τη ζημιά που θα κάνουμε στο μελισσοκόμο που πήγε και εγκατέστησε ένα οπωρό να τα μελίσε με σκοπό να βοηθήσει τον ενδροκόμο, θα, θα, κάνουμε και τη ζημιά και στο μελισσοκόμο και στον εαυτό μας. Εδώ πρέπει να μας σταματήσουμε σήμερα. Ε, θα έχουμε την ευκαιρία σε μια άλλη εκπομπή να πούμε άλλους τρόπους βιολογικής καταπολέμησης. Είχα κάποιες σημειώσει που μπορούμε να πούμε, αλλά από ό,τι βλέπω η ώρα πέρασε. Και έτσι αυτά τα πούμε στην αμέσως επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Γεια σας.